Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα βρει το Υπουργείο Μεταφορών την αεροπορική εταιρεία που θα επιδοτηθεί με το ποσό των 235.000 ευρώ προκειμένου να αναλάβει τη γραμμή Αλεξανδρούπολης Σιτία από την 1η Φεβρουαρίου ως τα τέλη Μαΐου του 2018. Τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από σχετικό διαγωνισμό, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε προτείνει την εκμετάλλευση της γραμμής σε συγκεκριμένη εταιρεία. Ωστόσο, το ελεγκτικό συνέδριο εντόπισε κόλλημα στην υπογραφή της σύμβασης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κατέθεσε αίτηση ανάκλησης στο ελεγκτικό συνέδριο, για την οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση. Όπως είναι γνωστό, στην αρχή κάθε έτους γίνεται ξανά επαναδιαπραγμάτευση των λεγόμενων άγωνων γραμμών, γιατί πια δεν λέγεται έτσι η διαδικασία. Είναι οι γνωστές επιδοτούμενες γραμμές. Έτσι και στην παρούσα φάση, και επειδή 31 πρώτου λίγη η σύμβαση με τις παρούσες εταιρείες που κάνουν τους άγωνες γραμμές, υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη παράτασης της σύμβασης με τις συγκεκριμένες εταιρείες, έτσι ώστε να μην μείνουν ξεκρέμαστες οι άγωνες γραμμές μέχρι να βγει η τελική απόφαση για το ποιοι θα πάρουν τις καινούργιες συμβάσεις. Στη δικιά μας περίπτωση έχουμε τη γραμμή το Αλεξανδρούπολη-Σιτία, που ως γνωστόν έχει ανατεθεί από πέρσι στην κριτική αεροπορική γραμμή. Θα πάρει λοιπόν παράταση ένα δίμηνο αρχικώς μέχρι να τελειώσει η διαδικασία, και αν δεν έχει τελειώσει η διαδικασία υπάρχει δυνατότητα για παράταση μέχρι και το τέλος του Μαΐου, όπου σίγουρα η νομική και η τυπική διαδικασία ανάθεσης των νέων επιδοτήσεων θα γίνει από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση με την οποία εκτελούνται τα δρομολόγια στη συγκεκριμένη γραμμή λήγει στις 31 πρώτου του 2018, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση εξυπηρέτησης των επιβατών στη γραμμή, την οποία χαρακτηρίζει ζωτική σημασία, προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τη γραμμή για το χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Τρίτου 2018, με δυνατότητα παράτασης έως 31 Πέμπτου 2018. Επειδή όντως θα υπήρχε κενό και μια ανησυχία αν θα καταργηθούν οι γραμμές οι επιδοτούμενες, όχι, υπάρχει δυνατότητα νομική και υποχρέωση των εταιριών που έχουν τις προηγούμενες επιδοτήσεις να συνεχίσουν τις συμβάσεις τους μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός. Και ευελπιστούμε ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε ως 31 Μαΐου. Νομίζω ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουν τελειώσει και θα έχουν γίνει αναθέσεις.